Παρασκευή 12 Ιουνίου και μέσα από την εκπομπή Αντιθέσεις, ο Γιώργο Σαχίνη προχωρά σε μια αποκλειστική είδηση που αφορά την επιθετική στάση τη Τουρκία απέναντι σε συμμαχικά πλοία. Μια από τις τουρκικές φρεγάτε που συνοδεύουν πλοίο το οποίο μεταφέρει παράνομα οπλισμό στη Λιβύη επιχειρεί να κλειδώσει δια του ραντάρ φρεγάτε τη Γαλλία και τη Ιταλία, συμμάχων δηλαδή, απειλώντα ευθέω ότι αν συνεχιστεί ο έλεγχο θα υπάρξει ένοπλη Γάλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στέλνει αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία επιβεβαιώνοντας το περιστατικό το οποίο αποκάλυψε ο Γιώργος Αχίνης καλώντας μάλιστα το ΝΑΤΟ να λάβει μέτρα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να θάψει το κεφάλι του στην άμμο όσον αφορά την πρόσφατη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στους συμμάχους της. Η πληροφορία λοιπόν εκπομπής, καλά διασταυρωμένη, από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων για αυτή την επιχείρηση, το Sea Guardian περιγράφει το εξής σκηνικό. Αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει. Ότι πλησιάζοντας γαλλική και ιταλική φρεγάτα, στα πλαίσια όμως νατοικής επιχείρησης, όχι της επιχείρησης Ειρήνη, ζητώντας με κανόνες εμπλοκής να ελέγξουν την κατάσταση, διαπίστωσαν ότι μία τουρκική φρεγάτα είχε ανοίξει ραντάρ, και τους είχε κλειδώσει ο στόχος. Μετά από αυτό αποχώρησαν και σύμφωνα με τις πληροφορίες τη εκπομπής, απόψε το βράδυ ή το πολύ αύριο αναμένεται επίσημη αντίδραση του ΝΑΤΟ καθώς οι κινήσεις της τουρκικής φρεγάτας χαρακτηρίστηκαν επιθετικές από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πάρηση και Άγκυρα βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Γάλλο αξιωματούχο να ζητά από τα μέλη της συμμαχίας να μην προσποιούνται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία, το οποίο πρέπει πλέον όπω τονίζει να αντιμετωπιστεί. Έχουμε βιώσει περίπλοκες στιγμές στη συμμαχία, αλλά δεν μπορούμε σαν την Στρουθοκάμιλο να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να το δούμε, να το πούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για επιθετική κίνηση σε βάρος να Νατοϊκών Συμμάχων της Τουρκίας, που δεν είμαστε εμείς. Είναι Γαλλική και Ιταλική φρεγάτα. Κύριε Ζαγίνη, ε, καταρχάς να πούμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ σημαντή. Ο Γάλλος αξιωματούχος είπε ακόμα ότι είναι η ώρα για το ΝΑΤΟ να έχει μια έντιμη συζήτηση με την Τουρκία όχι μόνο σε αναφορά με τη Λιβύη αλλά και σε αναφορά με άλλα θέματα όπως την αγορά των S400 και τον μπλόκο στα σχέδια του ΝΑΤΟ για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία.